Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα έτοιμα, πρεμιέρα για τους Myrmidons και Optimus Priamus. Εδώ στο κλειστό γήπεδο 7, στην Παλίνη. Το κλέψιμο, Νοστάκης, Ραχοβίτσας. Περιμένει και τους υπόλοιπους. Στην τριών πόντων, το πρώτο. Δίνει και τις πρώτες του οδηγίες. Έχει διπλή ποιότητα, η αλήθεια είναι. 3-0 έξω από την γραμμή των 6.75 το μπουμπούνισε. Επίθεση για τους Πρίαμους. Τα γνωστά πρόσωπα. Ο προπονητής στη θέση του. Εφηδιασμός δεν βγήκε. Έχουμε, έχουμε φάουλ. Παναφορά της μπάλας, Λοΐζος. Χατζούνογλου. Αποτελεί το πρώτο καλάθι της χρονιάς για τον ίδιο, για την ομάδα του και θα μειώσει τον πόντο. Στις πρώτες στιγμές αναμέτρησης. Βενέντης, άστοχος. Μαζέμουν το αμυντικό rebound. Πάνε για μεγάλη επίθεση. Κατούνογλου. Κατσάκας. Το κλασικό σουτάκι από μέση απόσταση που τον έχει καθιερώσει. Εκπληκτική πάσα στο Βενέτη, θα πάρει το φάουλ του Ραγκόβιτσα. Από το Λοΐζο, συγγνώμη. Και θα έχει δικαίωμα για 2. 8 και 13. 10 λεπτό. Συνδέξει. 4-2 το σκορ. Δεύτερη στην προσπάθειά τους να πάρουν επιθετικό rebound. Έχω την εντύπωση βιάστηκαν λίγο να μπουν στο ζωγραφιστό. Κατοχή για Πρίαμους. Κατονογλου. Αστοχός. Νιωτάκης. Σε μια γρήγορη επίθεση. Καλάθι θα έρθει από τον κύριο με το νούμερο. Να δούμε λίγο με το νούμερο 7. Το ακούς το όνομα Μπουντάς. Από την περσινή περίοδο στις τάξεις της ομάδας. Κατσάκας. Πετρόπουλος. Στο Μιωτάκι θα καθώσει. Όχι. Ο Πετρόπουλος θα κάθουν εκεί. Ο Πετρόπουλος θα κάρθουν εκεί σίγουρα. 7-22, πάμε σε time out. 8-2. Ναι. Λοιπόν, τέλος time out. Οι δύο ομάδες επανήλθαν. Έχουμε match. Βασιλιάδης. Κατούνογλου. Ένας εκ των ηγετών αυτής της ομάδας, κατά την άποψή μου, ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Και επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά 8-4. Εσπάθεια μεγάλη πάσα στην πλάτη του Λοΐζου. Δεν πέρασε. Κατοχή και πάλι για τους Myrmidons. Οι οποίοι βρίσκονται στο συν 4 σε αυτά τα πρώτα 3 και 2 που έχουμε διανύσει εδώ στο κλειστό του 7. Μεστάκης σε μια δύσκολη προσπάθεια. Με Κατσάκα κρεμασμένο πάνω του. Βενέτης πήρε το επιθετικό. Κατσάκα στο φάουλ. Βενέτης η γραμμή των ελεύθερων βολών. 2 στη διάθεσή του. Εύστερος η πρώτη. Βάζω εδώ. Έχει μια άλλη. Έχει κάποιες στιγμές. Κατά τη διάρκεια του σεβασμού.
Λούκας λίγα στους αξιμάχους. Είναι το τέλος του αξιμάχου. Βασιλιάδης. Γιατρής. Ο μικρός Γιόγκιτς είναι αυτός. Άμα τον παρατηρήσετε. Κάτι πόντους πιο κοντός και κάτι εκατομμύρια πιο λίγα. Αχ, και ένα πρωτάθλημα NBA. Τώρα που το ξέχασα. Αξι. Δεξιά. Νιωτάκης, εύκοχος, 13-4. Εξαιρετικό ξεκίνημα για την ομάδα του Πετρόπουλου. Κατούναβλου, Λοΐζος. Πάρα πολύ όμορφια εκτελεσμένη η επίθεση για τους Πρίαμους, οι οποίοι προσπαθούν σιγά σιγά να βρουν ρυθμό, τον γνώριμο ρυθμό τους. Είναι πρώτη αγωνιστική. Θα φοβείται στο αγαπημένο του τριών πόντων. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Βασιλιάδης στον αδελφό του. Νοστάκης θα κλέψει. Σαν τερματοφύλακας ο Μπλοζόν που επιχείρησε. Μπουντάς θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Περιμένει ο Βενέτης, δεν θα τη δώσει. Εντυμάει τα σίγουρα χέρια εδώ του playmaker της ομάδας. Και αν θέλετε την άποψή μου, καλά έκανε. Η μπάλα εδώ πούλησε τον Αμόβιτσα. Καλτζάκας. Ο Κατούνογλου. Σαν τον Νουσάκη στον πάγκο. Παπαδάκος με ταμπλό. Ρακοβίτσας. Αυτό θυμίζει Ισπανό. Πανό παίχτη. Το τέλειο θυμίζει, το Ρούμπιο. Δεν άλλο το όνομά του, ένα λεπτό. Το φοράς το. Ο Τσιμής, ναι, ο Τσιμής. Ο Βενέτης βάζει τα χέρια του, εκπληκτικά θα κλέψει. Το ίδιο και ο Βασιλιάδης, δεν το ολοκληρώνει. Ραχοβίτσας. Γιατρής από το σπίτι του. Βενέτη σε νέο θετικό. Διστάζουν, τα μποξάω δεν λειτουργούν, δεν γίνονται βασικά. Νιωτάκης ευτοχή, 15-6. Σιμονετάτος, Γάβαρης και Μπούτα στον πάγκο. Την άλλη τι έχουμε, Λοΐζο, Καλτσάκα και Περουτσάκο. Ναι. Σασιλιάδης. Παπαδάκο. Σου τριών πόντων. Παίρνει το όπλο του. Πυροβολή 15-9. Σήμα κατά δεθέν του Πιέρου. Το σουτάκι από την γραμμή των 6.75. Τώρα Τσιμίσης έβαλε καμηλά το κεφάλι. Παραλίγο να του κοστίσει. Πέρσι στην πέρα. Οι άλλοι θα υποκαστήκαν από όλοι. Θα πάρει το φάουλ. Παράλληλα, τώρα έχεις και τις δηλώσεις. Αυτό είναι. Να δει ο Ραγόρφο.
Έχω δηλώσει. Κουντουλάκης. Ποιος πέρασε στο παρκέ. Αυτός θα μπει στον πάγκο. Και όχι ο Καλτσάκας, ζητώ συγγνώμη. Κουνόγλου θα κοπεί στα ίσα από τον Νιωτάκη. Τσιμής, Γάβαρης, θα πάει στον αγαπημένο του αριστερό διάδρομο. Τι του κάνει μπάλα τώρα ακριβώς. 16-9 παραμένει. Κουνόγλου. Κουνουλάκης θα κάνει το λάθος, όταν έτσι θα κερδίσει στο φάουλ. Ένα και 40, 6, 18, 9 έχουμε dub score στο κλειστό του 7. Κουντουλάκης, τσιμή στον πιέζει. Καλτσάκας, απέναντί του ο Σεμανετάτος. Και αυτός από την παλιά φρουρά των Μίρμιντονς. Το ριμπάτο από ποιον, Μητάς. Ελέγχουν το ρυθμό του παιχνιδιού, είναι δικό τους αυτό το διάστημα. Ένα κύκλο 23. Μητάς θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει με το αριστερό. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Λοΐζος, Καλτσάκας, Φουντουλάκης, μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. Νομίζω εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, πάντα βάζουμε MVP Benson Gris. Πάντα. Ταγκάρι, σουβιάζει MVP γενικότερα όταν οι ομάδες δεν έχουν σελίδα. Δυσευτικώς είναι αρχή. Και αν έχουν δύο ονόματα, κάτω παύλα για να βγαίνει ενιαίο ωραίο. Βλέπεις, πάντα ονόμα και τίποτα στα ονόματα. 40 δευτερόλεπτα. Μητάς, θα πατήσει καλά με ταμπλό. Μπερουτσάκος βάζει τα χέρια του. 31 δευτερόλεπτα, πάμε για παιχνίδι δύο κατοχών. Και βλέπουμε, αλλά νομίζω προς τα εκεί πάμε. Κουντουλάκης.
κλέψει. Μία απέναντί του, 7 δευτερόλεπτα. Γκάβαρης Γκέννης θα κλέψει. 4. Βενέντης, άντε πιάστε τον. Τι ακριβώς έκανε εκεί. Βρέθηκε κάτω το καλάθι. Ήθελε στήριγμα. Το βρήκε οπτικά τουλάχιστον στο πρόσωπο του Τσιμπή. Η πάσα δεν πέρασε. Ένα δευτερόλεπτο να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν. Αν έπαιζα μπορεί και να γινόταν κάτι. Προς τα εμένα την μπάλα. Αυτό πάντα από κάτω. Να σκεφτάγει η κατηγορία που θα πετάξει κάπου το κεφμένο. Ναι, δηλαδή τα παίρνεις, τα πετάς. Είναι έτοιμο, πετάς το βίντεο. Θα μπαίνεις στο μπασκετάκι. Πετάς την φωτογραφία το βίντεο. Από πάνω το κείμενο. Εντάξει, τυπικά κάτι που θα πει. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 18-9, τα λέμε σε λίγο. Για πάμε, δεύτερο δεκάλεπτο. Ραχοβίτσας για τρεις. Το μπουμπούνισε, το είπε. Να πω ότι δεν το είπε και το έκανε. 21-9. Την μπάλα χαμηλά, συγχωμετά τους Γκάβαρης. Τσιμής Μπουτάς. Περάζει την μπάλα στο Γκάβαρη. Περίμενε όσο χρειαζόταν ώστε να φάει την προσποίηση ο αντίπαλός του. 23-9 και έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή. Στο κλειστό γυμναστήριο 7. Βασιλιάδης. Απαιτήθηκε το καλάθι. Έχουμε αντιαθλητικό στον Γκάβαρη. Και να μην μιλάς ρε μαλάκα, μην μιλάς. Παντούν ο Γλυντόρα του στα ψέλνη και πολύ καλά κάνει. Είπαμε, αυτός είναι ο ηγέτης αυτής ομάδας. Ορίστε. Ναι. Τι να πω. Είπα, ο κορυφαίος αρχηγός είναι εδώ. Εδώ. Τσιμής θα κλέψει. Θα τρέξει στο γήπεδο. Έχουμε, πάτσε γραμμή ο Μπουτάς. Λόγιος, θα κάσει την μπάλα. Ο Μπουτάς τρέχει στον εκδηλιασμό.
δύο step, θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Παραμένει. Το rebound. Είναι αυτό το άκυρο βήμα που λέγαμε, μικρή. Ναι, άκυρο πήδημα. Συγγνώμη. Νομίζω πλέον μεταφράζεται σαν διπλή τρίπλα. Κάτι τέτοιο. Παπαδάκος. Βασιλιάδης ο Λοΐζο και πάλι στο Βασιλιάδη, Κατσάκας θα προσποιηθεί. Ω, με ταμπλό, πολύ ωραίο καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι. 23-14. Αγόβιτσας. Τσιμής, άμυνα ζώνης, η Πρίαμος. Πετρόπουλος, επιθετικό rebound. Παπαδάκος και αυτό. Όχι, ο ίδιος παλεύει, αλλά εκεί που έδωσε την μπάλα στον κόουτσα τον Ουσάκη. Τσιμής. Μπουτάς. Βήματα. Θα προσπαθήσει να στρώξει, θα βάλει μέσα τον Πεντρόπουλο. Ποιος θα του κάνει σκληρό φάουλ, η αλήθεια είναι. Και θα τον στείλει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Και ο ένας είναι πεισματάρης και ο άλλος. Εξού και η φάση που μόλις παρακολουθήσατε. Ούτε ο ένας κάνει πίσω, να είστε σίγουροι δεν κάνει ούτε ο άλλος όμως. Που τους γνωρίζουμε και τους δύο. Κύριοι όμως με κάπα κεφαλαίο και τα δύο παιδιά. Θα δουν όγκλου θα ευστοχίσει στην πρώτη. Ευστοχίσει στην δεύτερη. Δίνουν τα χέρια, το είδατε. Για Αντρέης. Ο Νοτάκης ο Σιλά από όλους. Τσιμής, η μπάλα στη γωνία. Ρακοβίτσας έκανε προσποίηση. Θα την δώσει την μπάλα πίσω από την πλάτη. Τσιμής για τρεις με ταμπλό παρακαλώ. Δεν του κάνει το χατή, το ήθελε. Δεν είμαστε μπροστά και το είδαμε. Ο Νοτάκης καθαρά. Θα ήταν αν δεν ήταν φάου. Δεν είναι καθαρό. Λοιπόν, στις βολές ο Παπαδάκος. 6 και 10 με το σκορ 23-16. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Ευκαιρία για τους Optimus να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Παπαδάκος.
Χριστίνογλου. Λοΐζος, όχι. Μαζεύει ο Μπουτάς. Η διαφορά στους 6 παραμένει. Τσιμής. Κίτσας για 3. Μπάλα στο σίδερο. Τσιμής μαζεύει και αυτός για 3. Ούτε τώρα. Τεχνική ποινή στον Βασιλιάδη. Γιατί χτύπησε πόδι, είπε κάτι. Κάτι τέτοιο. Ναι, χτυπάει πόδι. Χαρακτηριστική κίνηση του ρεφ. Ο Βασιλιάδης το δέχεται διαμαρτύρητα. Είναι μια κίνηση που βγαίνει αυθόρμητα συνήθως. Πρέπει να... Νομίζω μετά την πρώτη τεχνική ποινή σου φεύγει το αυθόρμητο. Θέλοντας και μη. Λοιπόν, μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα των Μύρμιντος, οι Πρίαμους μπήκαν στο παιχνίδι. Έχουν μειώσει στις 2 κατοχές. Ο Ραχοβίτσας βέβαια είναι στην γραμμή των ελεύθερων βολών για να αυξήσει την απόσταση. Άσοδος στην πρώτη. Φορά δεν θα λαβέψει. 23-19. Μειώνουν ακόμα περισσότερο στους 4. Μιωτάκης. Πετρόπουλος θα πάρει το φάουλ. Κατουνογλου. Από αυτόν που έχει πάρει στις πλάτες του τους όπτιμους, πετυχαίνει το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι, μειώνει στο στους 2 και έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική και την δυνατότητα να φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Έχουν επιστρέψει για τα καλά, θυμίζουν πλέον το γνώριμο τους πρόσωπο και πλέον έχουμε ντέρμπι και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε με το τέλος. Δεν ήταν εικόνα τους αυτή του πρώτου. Ημιχρόνου. Νιωτάκης. Έρμπολ. Βενέτης. Μπουτάς. Μέσα. 26-21. Ζητώ συγγνώμη, είχαν μειώσει στο καλάθι, όχι στο ποντό. Έφερα στην πρώτη. Για να έχεις δεν το πήρε το σούτ. Βίτσας, Νιωτάκης και πάλι αστοχός. Τερτσάγκος. Και θα συνεχίσει. Τρία και 10 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Νιωτάκης. Θα γυρίσουν την μπάλα οι Μύρμιντονς. Μπουτάς, Ραχοβίτσας για 3.
Ακοκός. Επιθετικό rebound, επιθετικό rebound. Ανάσα, αλλά ένα φτηνό λάθος. Συνέχεια και φάουλ από τον Βενέτη. Λοιπόν, ο Βασιλιάδης είναι στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα στοχίσει στην πρώτη. Σιδέρο. Το 6-23. Μιωτάκης. Λιτάς. Πάσα πίσω από την πλάτη, no look. Φάουλ στον Βενέτη από τον Κακούνογλου. Έχω την εντύπωση, έτσι ακριβώς σηκώνει το χέρι του. Ο μικρός είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έχουμε αλλαγή, Καλτσάκας μέσα. Στη θέση του αρχηγού. Αυτός είναι, αυτός είναι ο αρχηγός, Πιέρο. Αυτός είναι ο αρχηγός. Εγώ βγάζω τους αρχηγούς στα παιχνίδια. Έστω και στην πρώτη. Είναι καλή αυτή την πειράτη. Ναι. Πώς είναι. Πού έπεσε. Ψηλός. Ψηλός. Λοιπόν, 2 και 15. Βασιλιάδης μόνος του. Πόπο να καλάφει τώρα εδώ. Γι' αυτό τον έχω βγάλει μικρό Γιόγκιτς. Ελπίζω να μην κλεντάει όπως το μεγάλο Γιόγκιτς. Ο Νιωτάκης απαντάει. 31-25. Περουτσάκος. Παπαδάκος θα πάρει το τρίποντο. Είναι κοντό. Είναι κακό. Νέο τρίποντο. 34-25. Βασιλιάδης. Περτσάκος, η διαφορά στους 9, εκεί που οι Όπτιμους είχαν μειώσει, ένιωθαν την καυτή τους ανάσα, αντέδρασαν με κύριο όπλο την ευστοχία, έξω από τη γραμμή των 6.75, 62 δευτερόλεπτα για το τέλος ημιχρόνου, 34-25, στο σύν 9. Βραχοβίτσας. Νιωτάγης. Κακουνολού. Έξω στην πρώτη. Τριάντα τέσσερα, 26 μετά την μία εύστοχη βολή του Καλτσάκα.
Γαβάρης. Πολύ όμορφη ενέργεια, κακό τελείωμα. Θα πάρει την μπάλα και πάλι στην κατοχή του. Θα ανανεώσει την επίθεση για τους Μιμιντόνς. Παχοβίτας σε ακόμα ένα εύστοχο τρίποντο. 37-26, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Η διαφορά στις 11, στα 4 δευτερόλεπτα, Κατούνογλου. Κακό, κακό, κακό για, για τις δυνατότητες και για την αξία του. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, τα λέμε σε λίγο. Για να μην νοχλούμε την κάμερα. Κάτσε, έχεις πατήσει πλέον. Δώστο, δώστο. 37-26, θα μην θα κάνετε μαντέρα. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο είναι γεγονός. Λοιπόν, ο μεγάλος αρχικός έχει κερδίσει φάουλ. Ο Νικόλας ασκεί στην πρώτη. Λοιπόν, ο Πανάκος, ευστοχή. 37-29 σε σου τριών πόντων. Τσιμή, θα πατήσει καλά, θα κοχίσει. Βασιλιάδης. Το και 56. Καβάρης, Σιμής, Μενέτης. Προσπαθεί να βρει χώρο, διάδρομο. Καβάρης, δεν του κάνει το χατήρι την μπάλα. Τι μάχες δίνουν Σιμής και Μενέτης κάτω από το καλάθι του Βρυάμους. Εξαιρετική Καβοβίτσας. Σε μέση απόσταση, Τσιμής. Δεν θα φτωχίσει, Καλτσάκας καθαρίζει. Για να δούμε τον Πιέρο. Κάντε ποδαράκια μου. Δεν πιάστε τον. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Για το Βίτσα, στη γεία να δεν πιάσει το παιχνίδι. Πάνω κάτω. Θα δει τον Τζιμί. Σταματήσει από την γράμμη των 6.75. Δεν θα φτωχίσει. Νέο επιθετικό, νέο τρίποντο. Ούτε τώρα. Εντρόπουλος. Δεν έγινε το ρυθμό. Χρειάζεται. Θα κομπήσει, θα πάρει το αγαπημένο του τρίποντο. Θα στοχίσει. Ο Γαβάρης με εξαιρετικό τρόπο θα επαναφέρει την μπάλα εντός παρκέ. Τσιμής. Άστοχος. Καλτσάκας. Σίδερο. 39-30.
Συντριών πόντο. Τι έβαλε ο άνθρωπος. Ο Αθεόφοβος. 42-31. Πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Το βλέπει Σαμαρέλη, είναι πάρα πολύ λίγο. Γιατί στην πραγματικότητα πετάει πετραδάκια στον Ατλαντικό ωκεανό. Χατούνοβι θα πατήσει 42-33. Τσιμής. Την Παλαισιγόνια. Ο Βίτσας θα πάρει το φάουλ. Θα έρθει Σιμονετάτος. Τελειώνει η επίθεση για την συνέχεια. Του Στεφάνη Τσιμής υπό το βάρος του χρόνου, υπό την πίεση του Παπαδάκου. Το απόλυτο τίποτα. Κατουνογλου. Πάρα χαμηλά στον Τσιμή. Ο Τσιμής το έχασε σε κενό τέρμα. Συμβαίνει. Φινό θα έλεγα. Έχουμε αλλαγές, μπουτά στο παρκέ. Γαβαρί στον μπάγκο. Θα κάτσει δίπλα σε Πετρόπουλο και Λαχοβίτσα. Βενέτη, Σιμονετάτο, Σιμής, Νοτάκης και Μπουτάς. Οι πέντε για τους Μίρμιντονς. Παπαδάκος, Τερουτσάκος. Ένα λεπτάκι. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια τον Μπουτά, ο οποίος επιμένει, εδώ θα μπορούσε να υπερτήσει και το καλάθι. Τεσσέρα και 23. Αυτό το συμπρότη. Ψάχνει συμπέκτη του Λοΐζος. Κουντουλάκης. Άστοχος. Επιμένει. Ανανεώνει την επίθεση για τους όπιμους. Χρειάζονται καλάθι. Λοΐζος θα στοχίσει. Το ριμπάτο από ποιον? Σιμονετάτος. Μπουτάς. Μπουτάς, συγγνώμη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα έρθει το καλάθι. Τα 4-33. Μεταφορά της μπάλας.
κοπεί καθαρά τον Κατσάκα. Την μπάλα και πάλι για τους Μυρμιντόνς, οι οποίοι δεν έχω εικόνα από το τεσσάρι για να πω πόσο ακόμα απομένει, πόσο χρόνο έχουν στην διάθεσή τους. Παναφορά της μπάλας από το Βενέντι, Νοντάκης, την μπάλα στο σίδερο, Τραχοβίτσας απέναντί του, ο Περουτσάκος ανεβαίνει στον Εντάτο, θα πάρει το σκριν, περιμένει στην γωνία ο Μπουτάς. Νοτάκης θα κόψει, εξαιρετική συνεργασία, εκπληκτικό καλάθι, 46. Στην 13 διαφορά. Μουλάκης, αστοχή, Κατσάκας θα πάρει το φάουλ. Τέσσερα. Ο Νοτάγης έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον μεγαλύτερο παίκτη αυτής της διοργάνωσης, τον Νικόλα μας το Μακρύ, ένας υπότης στους υπότες. Νοτάκης θα στοχίσει, το 46-35 παραμένει. Σαράντα έξι, σαράντα εφτά, τριάντα πέντε. Ένα και 50 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η μπάλα χαμηλά στο Κατούνογλου. Θα πετύχει το καλάθι, 47-37. Νοτάκης, Βενέτης, Βουτάς. Μπάλα στη γωνία, σε τριών πόντων, 50-37, πυροβόλησε ο κύριος με το νούμερο 23, 1-9 για το τέλος της περίοδου. Πάντα μπροστά είναι η Μίλντον, κρατάνε το προβάδισμα. Θα πάρει το φάουλ, επιθετικό. Δεν θα πάρει κανένα φάουλ. Ο Ανδρέας το έκανε. Δεν τον ακούμπησα τη λέτερα του ρε. Βενέτης. Ο Γιοντάκης θέλησε να περάσει την μπάλα για τις άμυνας των Χριαμούς, την μπάλα για οπτιμούς, 27-8. Ο
πάμε σε time out. Λοιπόν, για πάμε. Κατσακάς. Μπάλα στο σίδερο. Όλο το χρόνο της επίδεσης τους. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μπουτάς τώρα. Του τον έδωσε αυτόν τον ρόλο. Εκπληκτική πάσα. Εκπληκτική πάσα στον Γκάβαρη. 52-37. Η διαφορά 15. Και την πλέον έναν Γολγοθάνα Νεβούς. Η Οπτιμού στα 10 λεπτά που απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο δεκάλεπτο. Βουτάς. Λαθροβίτσας. Θα στοχίσει. Θέλω να το τελειώσει στο όνος των δυνατών πιο γρήγορα. Μίνιμιντονς. Με καμία περίπτωση να μην βάλουν στο παιχνίδι της Πριάμους, γιατί θα κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ειδικά στο πρώτο μισό αυτού του τελευταίου δεκαλέπτου. Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Την μπάλα χαμηλά, Χατζούνογλου. 92-39. Ξεκινάνε με καλάθι αυτή την περίοδο. Φτάσει. Θα πατήσει. Γρήγορα, θα πατήσει καλά. Θα τελειώσει τη φάση. 94-39. Αυτό και 50. Του Καλτσάκα έξω τη γραμμή των 6.75 και θα έχει δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές με το σκορ στο 54-41. Λοιπόν, 56-41 στους 15. Μετά από εκείνο το 52-37 διαφορά και πάλι στους 15 πόντους. Θα γίνει το κλέψιμο. Νομίζω ότι αυτά τα 3 λεπτά που ακολουθούν θα κρίνουν για το αν οι Όπτιμους μπορούν να επιστρέψουν. Ο Μπουτάς θα βάλει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Όλο και πιο κοντά στην πρώτη τους νίκη. Όλο και πιο κοντά οι Μίρμιντονς να αποδείξουν ότι ήρθαν στην Development League για να την κατακτήσουν. Αυτός εδώ που έχετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Ο Πατάκος.
Κώστα Πιέρος. 59-44, είναι βέβαιο ότι Πριαμούς όταν βρει ρυθμό θα είναι από τις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα της development φέτος. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και για τους Μυρμηλιώνους όμως. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ αυτή η κατηγορία. Κατούνογλου στο Λοΐζο, συνεργασία ψηλών, ό,τι θα δούμε φέτος από τον Ολυμπιακό δηλαδή. Με Σίμκα και Φαλ και Μιλουτίνο. Με συνεργασία στο low post. Σε τριών πόντων. Σύντα 4-44. Θα τελειώσει 68-44 και νομίζω το παιχνίδι έλαβε τέλος. Θα την πάρουν την νίκη. Δεν γυρνάει παιχνίδι 22 πόντων τώρα στα 6 και 36 που απομένουν. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Θα πάρει το φάου και τα κοιτούκια μαγιά 2. Ρίξε Γιώργο. Ας εγώ στην πρώτη. Δευτέρη! Βενέτης! Βασιλιάδης θα πάρει την μπάλα στον Κερουτσάκο. Ο Πιέρος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Λοΐζος. Ναι. Θα κλέψει. Παπαδάκος. Νέο τρίποντο. Ένα χειροκρότημα στους Πρίαμους, γιατί είναι δουλειά προπονητή αυτό που παρακολουθούμε μόλις τώρα. Το γεγονός ότι είναι ανεπηρέαστη από το μείον 21, μείον 19 και παρόλα αυτά αγωνίζονται σαν να είναι το παιχνίδι στον πόντο. Βενέτης. Τραχοβίτσας. Ο Διέζης ο Περιστράκος. Κουντουλάκης θα στοχίσει. Νοτάκης μαζεύει. Ραχοβίτσας. Είναι
καθαρέφτα. Τυπική διαδικασία όσον αφορά το σκορ. Γιατί ο κότσο Αντωνουσάκης θέλει να δει πράγματα ακόμη και σε αυτό το διάστημα. Ωραία συνεργασία. Ο Πετρόπουλος φωνάζει από τον πάγκο. Τζάκος με ταμπλό θα τελειώσει 66-51. Συγνής Νιωτάκης δεν θα τελειώσει, το κάσε κάτω το καλάθι και ο Τζάκος δεν θα τελειώσει τη φάση. Έρχεται και ο Δημητρίου. Θα κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Κουμπουλάκης άστοχος, επιθετικό rebound. Την μπάλα στον Παπαδάκο. Έχουν καλαρώσει τώρα τον Μυρμηγκόν. Συγκεκριμένος 66-53, ρίγει την διαφορά. Συγκεκριμένος πάσα δεν θα βγει. Λάθος του Βαντενόγλου. Τσάκας άστοχος. Κοιτάμε στο τελευταίο λεπτό. Επιμένει. Για να δούμε το σημείο. Νιωτάκης για τρεις. Πάλα στον Παπαδάκο. Θα τελειώσει τη φάση. Θα πάρει το φάουλ. Κώστα! Παίξτε και την επίθεση. Δάκος 66-55 θα είναι το τελικό σκορ. Θα την πάνουν τη νίκη. Ήταν καλύτερη πέρα για πέρα, δίκαια. Θα αναλαμβάνω Μίνι Μιντόνς. Οπτίμους Πριάμους 66-55.